Επιστροφή στο ημερολόγιο και στη συζήτηση με την κυρία Δώρα Μπακογιάννη που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κυρία Μπακογιάννη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να αρχίσω από το δικό σας. Ήσασταν καλεσμένοι και θα πηγαίνατε στην Ατάλεια σε αυτό το διπλωματικό φόρουμ που κάνει κάθε χρόνο η Τουρκία. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία να σας ακούσουν και να τους ακούσετε, αλλά υποχρεωθήκατε να το ματαιώσετε. Μου φαίνεται ότι η κίνησή τους ήταν λιγάκι φάουλ να καλέσουν, ενώ είχαν Έλληνα προσκεκλημένο τον κύριο Τατάρ με την ιδιότητα αυτή που μόνο η Τουρκία του αναγνωρίζει. Ναι, ήταν ένα αμφισβήτητο φάουλ. Θα μπορούσαν να καλέσουν τον κύριο Τατάρ ως πρόεδρο της τουρκοκυπριακής κοινότητας και να μην υπήρχε κανένα θέμα. Θα μας δινόταν και εμάς η ευκαιρία να πούμε στον κύριο Τατάρ ότι οι θέσεις τις οποίες εκπροσωπεί είναι θέσεις τις οποίες δεν μπορεί να υποστηρίξει κανένας άλλος στη διεθνή κοινότητα. Και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρει υποστήριξη σε μια λογική η οποία λέει ουσιαστικά διχοτόμηση. Μια διχοτόμηση η οποία στην περίπτωση που θα πρόκειτο ποτέ να επιτευχθεί θα σήμαινε ότι το τουρκοκυπριακό κομμάτι θα αποσχιστεί από τη δημοκρατία της Κύπρου, θα μείνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα έχει κανέναν άλλον υποστηρικτή από την Τουρκία. Αυτά είναι θέσεις τις οποίες δεν τις υποστηρίζουμε μόνο εμείς, τις υποστηρίζει ολόκληρη η διεθνής κοινότητα. Θα είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε αυτά στον κύριο Τατάρ. Αλλά Έλληνας πολιτικός και δύο άνθρωπος που έχει υπηρετήσει το Υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί να προσέλθει σε μία, ακόμα και αν είναι ένα απλό φόρουμ, σε περίπτωση που καλείται με μία ιδιότητα ο κύριος Τατάρ, την οποία δεν του αναγνωρίζουμε, όχι μόνο εμείς, αλλά δεν του αναγνωρίζουμε παρά ελάχιστες χώρες στον κόσμο. Κρίμα. Δεν θα ήταν κακό, ενώ ανεξαρτήτως του κυρίου Τατάρ, δεν θα ήταν κακό να τους ακούσετε και να σας ακούσουν ενώ τους Τούρκους διπλωμάτες σε μια τέτοια στιγμή. Όχι, αυτός ήταν και ο στόχος μου, κύριε Τσίμα. Εγώ πηγαίνω πολύ συχνά στην Τουρκία. Ο στόχος μου είναι ακριβώς τις θέσεις τις ελληνικές να τις παρουσιάζουμε με όσο μεγαλύτερη σαφήνεια μπορεί να υπάρξει, γιατί τελικώς αυτός ο διάλογος σε όλα τα διαφορετικά επίπεδα που συντελείται είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να επιδιώκει, για τον απλούστατο λόγο διότι έχουμε μια πολύ μεγάλη βεβαιότητα για τα επιχειρήματά μας και τα επιχειρήματά μας στηρίζονται στην γενική αποδοχή και ερμηνεία του διεθνούς δικαίου, διότι και οι Τούρκοι μιλούν περί διεθνούς δικαίου, μόνο που η ερμηνεία τους του διεθνούς δικαίου είναι μοναδική στον κόσμο. Οπότε η δική μας ευτυχώς είναι αυτή η οποία είναι αποδεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών και των αρμοδίων. Τώρα, σήμερα έχουμε δύο πολύ κρίσιμα ραντεβού για τα δικά μας θέματα. Είναι πρώτον το ραντεβού του κυρίου Biden με τον κύριο Ερντογάν, που οι Τούρκοι προεξοφλούν και οι αγορές προεξοφλούν ότι θα πάει καλά, γι' αυτό και η λίρα ανεβαίνει. Το ερώτημα είναι, για να πάει καλά θα πρέπει προφανώς, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δώσει σημάδια ότι πρόκειται να δώσουν στον Τούρκο Πρόεδρο την ευκαιρία να κρατήσει τους S-400 και να τα βρει με τους Αμερικανούς παρόλα αυτά. Αυτό μάλλον αποκλείεται. Το ερώτημα, τι άλλο να περιμένουμε από αυτό το ραντεβού? Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι ο Τούρκος Πρόεδρος προσέρχεται με διάφορα διαπραγματευτικά όπλα σε αυτή τη συνάντηση. Το πρώτο και ισχυρότερο διαπραγματευτικό του όπλο είναι το Αφγανιστάν. Ναι. Οι Αμερικάνοι, όπως ξέρετε, εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κρατηθεί η κατάσταση στο Αφγανιστάν και να μην διαλυθεί εν μία νυχτή, που ο φόβος αυτός υπάρχει διότι δυναμώνουν οι Ταλιμπάν. Αυτό λοιπόν είναι ένα όπλο για τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος θα παρουσιάσει το ενδεχόμενο τουρκικών δυνάμεων οι οποίες θα βρίσκονται στο Αφγανιστάν και θα υπερασπιστούν το αεροδρόμιο και τυχόν άλλες υποδομές οι οποίες κρίνονται αναγκαίες. Άρα προσφέρει συνεπώς μια υπηρεσία. Προσφέρει μια υπηρεσία. Ταυτόχρονα δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα έχει ένα μακρύ κατάλογο στη φαρέτρα του. Θα παρουσιάσει την παρουσία του στη Λιβύη ως μια παρουσία εξισορροπητική έναντι της ρωσικής. Αυτό θα νομίζω θα είναι το βασικό του επιχείρημα, ότι στη Λιβύη εμείς είμαστε νατοϊκή δύναμη έναντι των Ρώσων, οι οποίοι δεν είναι. Τώρα πώς θα τα ισορροπήσει όλα αυτά με τους Ρώσους δεν ξέρω ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι βέβαιο ότι και εκείνος θα προσέλθει με κάποια δικά του επιχειρήματα. Από την άλλη μεριά, ο Biden, εκτός από την πολύ ξεκάθαρη προσωπική του θέση, είναι δεσμευμένος από ένα νόμο
Δηλαδή το θέμα των S-400 δεν είναι κάτι το οποίο εύκολα διαπραγματεύεται ο Biden, διότι η δέσμευσή του από το κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ ισχυρή. Άρα δεν βλέπω πώς θα έκανε πίσω στο θέμα των S-400. Τώρα, πράγματι οι περισσότεροι προεξοφλούν ότι ο Ερντογκάν θα πάει εκεί σε μια προσπάθεια να πετύχει μια εξομάλυνση των σχέσεών του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να προσθέσω εδώ την δικιά μας άποψη, δηλαδή την άποψη της Ελλάδος. Η Ελλάδα δεν επιθυμεί, η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να έρθουν σε κάποια οριστική ρήξη. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, γιατί είναι το κλασικό ερώτημα. Δηλαδή, εμάς θα μας συνέφερε να οδηγηθεί σε αποτυχία η συνάντηση του Biden με τον Ερντογάν, να τα σπάσουν και ο Ερντογάν να βγει έξω βροντώντας την πόρτα πίσω του? Τώρα σας λέω τη δικιά μου γνώμη. Ευθέως, όχι. Δεν μας συμφέρει. Εμάς η απομάκρυνση της Τουρκίας από την οποιαδήποτε επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμφέρει την Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα πληρώσει το μάρμαρο. Άρα εμάς μας συμφέρει η Τουρκία να βρεθεί σε κάποιο λογαριασμό. Δηλαδή να βρεθεί εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου, το οποίο είναι το πλαίσιο το γενικώς αποδεκτό. Εάν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτή τη συνάντηση μπορέσουν να έχουν τον κύριο Ερντογκάν μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο, για μας αυτό θα είναι θετικό μήνυμα και όχι αρνητικό. Κατανοητό. Τώρα, η συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη έπεται τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, συνεπώς σε ένα βαθμό εξαρτάται από το αποτέλεσμά της. Αλλά αν προεξοφλήσουμε ότι όντως η συνάντηση θα πάει περίπου όπως την προβλέπετε εσείς, όπως την προσβλέπουν όλοι, τι να περιμένουμε από τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Έλεγα προηγουμένως ότι διαβάζοντας αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην γαλλική τηλεόραση, καταλαβαίνω ότι εμείς πηγαίνουμε για να βρούμε ένα τρόπο να ζήσουμε με τις διαφορές μας, χωρίς κρίσεις, αλλά όχι να λύσουμε τις διαφορές μας. Κοιτάξτε, για να λύσουμε τις διαφορές μας θα πρέπει να περάσουμε από τη φάση της μη κρίσης. Η μη κρίση σημαίνει εξομάλυνση των σχέσεων, μείωση των εντάσεων, αναζήτηση συμφωνίας στο ονομαζόμενο χαμηλό πολιτικό επίπεδο, το οποίο εγώ σχένομαι τη λέξη χαμηλό, διότι δεν είναι χαμηλό. Επί της ουσίας είναι οι οικονομικές δραστηριότητες, οι πολιτικές δραστηριότητες, δηλαδή εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες φέρνουν τους λαούς πιο κοντά τον έναν με τον άλλον. Θα πρέπει να περάσουμε με τα βεβαιότητας ένα ήρεμο καλοκαίρι, το οποίο προϋποθέτει ότι οι Τούρκοι δεν θα συμπεριφερθούν με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν πέρσι, γιατί αν αυτό ξανασυμβεί, όπως καταλαβαίνετε, από εκεί και πέρα το ποτήρι ξεχυλίζει και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από πλευράς Αμερικάνων. Άρα η προσδοκία είναι καταρχήν αυτή. Η δεύτερη προσδοκία, και θα το ευχόμουν ειλικρινά, είναι η χημεία μεταξύ των δύο ανθρώπων να οδηγήσει σε μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση. Και αυτό το βοηθάει ότι θα είναι τετ-α-τετ, θα είναι οι δυο τους, δηλαδή να δημιουργηθεί δηλαδή ένας διάβλος που θα βασίζεται σε μια στοιχειώδη εμπιστοσύνη που αυτή έχει πλήρως χαθεί μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να έχουμε ριζικά αντίθετες απόψεις, αλλά η εμπιστοσύνη ότι αυτό που σου λέω αυτό εννοώ και αυτό θα κάνω, που είναι μια βασική αρχή στην εξωτερική πολιτική, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτή δεν μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα στα χαμηλότερα στελέχη, διότι εξαρτώνται ανά πάσα στιγμή από την άποψη του ηγέτη τους. Δηλαδή τα χαμηλότερα στελέχη στην τουρκική ηγεσία σήμερα δύσκολα μπορούν να δεσμευτούν ή να μην δεσμευτούν για οτιδήποτε, έχετε δίκιο. Για οτιδήποτε, διότι ανά πάσα στιγμή αυτό μπορεί να αλλάξει αν αλλάξει η άποψη Ερντογκάν. Αντίθετα, από όσο ξέρω εγώ τον Ερντογκάν, εάν ο ίδιος μιλήσει για κάτι, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ αυτό να το αλλάξει.
Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν πάμε δηλαδή με κανένα μεγάλο καλάθι. Έτσι. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε καμία κοσμοϊστορική, κανένα κοσμοϊστορικό αποτέλεσμα. Αλλά είναι η βάση μιας ομαλοποίησης των σχέσεων, η οποία είναι απολύτως αναγκαία, κύριε Τσίμα. Κακά τα ψέματα τώρα. Με τους Τούρκους πρέπει να μιλάμε. Μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να είμαστε, να έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές. Αλλά πρέπει να μιλάμε. Ναι. Πρέπει να έχουμε διάβλους επικοινωνίας. Άρα, το περισσότερο που μπορούμε να περιμένουμε, αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που εννοείται είναι ότι πρώτον να φτιαχτεί, να ξαναχτιστεί μια σχέση ανάμεσα στους δύο, προσωπική σχέση, δύο ηγέτες που να μπορούν να μιλάνε ο ένας με τον άλλον και να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον σε αυτό που του λέει, έστω και αν διαφωνούν. Δεύτερον, να εξασφαλίσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι, μια παράταση της ύφεσης και μετά να δούμε για το πώς προχωράμε παρακάτω. Μετά να δούμε, διότι αν οι Τούρκοι αποδεχθούν το πλαίσιο. Και το πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριμένο, είπαμε, είναι το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Από εκεί και πέρα μπορεί να προχωρήσουμε για αυτήν την έρημη μία διαφορά μας, όπως πάρα πολλά άλλα κράτη πριν από εμάς, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε μοναδικοί στον κόσμο. Πάρα πολλά κράτη πριν από εμάς έχουν βρει τρόπους να λύσουν το θέμα της φαλοκρηπίδας τους. Θα μπορούσαμε λοιπόν και εμείς, αλλά να συμφωνήσουμε, παιδί μου, σε ποιο πλαίσιο μιλάμε. Δεν μπορεί εγώ να μιλάω για το Α και ο άλλος να μιλάει για το Β, γιατί είναι παράλληλοι μονόλογοι. Άμα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ποιο πλαίσιο είναι η βάση της συζήτησής μας. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω καλά. Ότι πήραμε μια καλή, μάλλον προετοιμαστήκαμε για να ξέρουμε πώς να εκτιμήσουμε αυτά που θα ακούσουμε το βράδυ, το απόγευμα όταν θα γίνει η συνάντηση. Σας ευχαριστώ, καλημέρα, κύριε Παγκαλιάνη. Καλημέρα. Καλημέρα.